Καλημερίζω τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Ξεκίνησα από αυτό γιατί εδώ είχαμε μία συζήτηση με τους ακροατές σήμερα και έχει ενδιαφέρον ακριβώς στη μείζωνα κρίση στη Μέση Ανατολή να ξεκινήσω μαζί σας ειδικά από το ρόλο τελικά της Τουρκίας που όλοι μου λένε ότι πατά σε δύο βάρκες, που πατά αναμφίβολα και ότι κάποια στιγμή θα πέσει μέσα αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή για παράδειγμα στις 7 Δεκεμβρίου θα κάτσουμε στη Θεσσαλονίκη στα ίδια τραπέζια να συζητάμε που έχει και μια ιστορική συνέχεια για τον κύριο Ερντογάν ως πόλη. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, κύριε Σαχίνη. Το να διαφωνεί ένας έγκυρος δημοσιογράφος όπως εσείς, το να διαφωνεί η ταπεινότης μου με αυτή τη διαδικασία, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το διεθνές διπλωματικό και εφηρμοσμένο γίγνεσθε. Απολύτως τίποτα. Το ότι ο λαμπρός δημοσιογράφος, κύριος Ιγνατίου και φίλος, προσπαθεί με κάθε τρόπο να θέσει την Αμερική ενώπιον των ευθυνών της, τη δημοκρατική Αμερική, τους δημοκρατές, απέναντι στις ευθύνες της ως προς την Τουρκία, αυτό επίσης δεν σημαίνει τίποτα. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, το πρόβλημα το αξονικό. Το πρόβλημα είναι εμείς γιατί ξεπλένουμε την Τουρκία συνεχίζοντας να μην την καταγγέλουμε για εισβολή, κατοχή, για προστασία τρομοκρατικών οργανώσεων. Για. Και συνεχίζουμε να την ξεπλένουμε κάνοντας διάλογο και λέγοντας ταυτόχρονα ότι από τη μία βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας και από την άλλη μεριά ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις σχέσεις μαζί της. Εν διάρκεια περιπτώσει να διατηρήσουμε σχέσεις και με τη Ρωσία, που είναι και εκείνη με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Εν διάρκεια περιπτώσει να εξυμνήσουμε και την εκένωση του Αρτσάχ. Έτσι. Να δικαιολογήσουμε και την κατοχή της Κύπρου. Γιατί όχι. Αν λοιπόν εμείς ως κράτος, κύριε Σαχίνη, ξεπλένουμε την Τουρκία, γιατί οι άλλοι να είναι βασιλικότεροι του βασιλέως? Πιο Έλληνες από εμάς δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα το πρόβλημα βρίσκεται ότι είναι στο εσωτερικό μας. Αυτό μου λέτε. Μέσα φύστατα. Πόσο πιο καθαρά να το πω, ρωτήστε με να το πω ακόμη πιο καθαρά. Θα σας πει κάποιος, άντε και το έκανε η Ελλάδα, αφού οι μεγάλοι παίκτες δεν αλλάζουν την αντίληψη που έχουν γίνει. Όταν όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, παρακαλώ. Ναι. Όταν όμως η διατυπωμένη πολιτική για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία διατυπούται βεβαίως από τον ηγεμόνα της περιοχής, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, των Ντέμοκρατς στη συγκεκριμένη περίοδο. Λοιπόν, είναι να συνομιλήσουμε με την Τουρκία και να συνομιλήσουμε με την Τουρκία στη βάση παραχωρήσεων τις οποίες ομολογήσαμε πριν ακόμη ξεκινήσει αυτός ο διάλογος και εμείς την υιοθετούμε αυτή την πολιτική, την καλλιεργούμε και την προωθούμε, τότε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες να καθίσουν να ξανασκεφτούν την πολιτική τους απέναντι στην Ελλάδα? Όταν όμως βρούνε μια Ελλάδα η οποία λέει, ξέρετε κάτι, θέλετε διάλογο, βεβαιότατα, εμείς μαζί σας. Εμείς είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν στηρίζουμε τρομοκρατικές οργανώσεις. Εμείς καταγγέλουμε και επιβάλλουμε κυρώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι εισβάλλουν. Στα κράτη τα οποία εισβάλλουν. Όλα αυτά τα κάνουμε. Το 2% του προϋπολογισμού μας το δίνουμε. Στα αμερικάνικα όπλα. Όλα τα κάνουμε, Πασάμ. Έλα τώρα όμως κι εσύ να δεις και τα δικά μας τα δίκια. Αλλιώς εμείς δεν συνεχίζουμε αυτό το διάλογο. Και αν τους το πεις αυτό πιστικά και τους πεις ότι στην Κύπρο είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε μια τέτοια πολιτική διαλόγου από το κράτημα του Τανά και διπλωματικά τεκτημένα και άλλες ανοησίες και άλλες φεδρότητες τις οποίες λέμε κατά καιρούς Αθήνα και Λευκοσία και πάντα με την ενθάρρυνση όπως λέμε στη διπλωματική γλώσσα της Αθήνας. Έτσι. Όταν λοιπόν τα κάνουμε αυτά, τότε γιατί οι Αμερικανοί να κάτσουν να σκεφτούν, ρε, κάτσε να δούμε τι γίνεται με αυτούς. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να τους σεβόμαστε περισσότερο. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να πιέζουμε και την τουρκική πλευρά να συμπεριφερθεί αξιοπρεπώς σαν μέλος του ΝΑΤΟ, σαν σύμμαχος του ΝΑΤΟ.
Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Μάζη. Ποια η πιθανότητα, λέει κύριε Μάζη, στο τέλος να την πατήσει η φτωχή πλην τίμια Ελλάς, κρίνοντας από την ιστορία και τον Σπάικμαν και Μακίντερ, δεν είναι πολύ πιθανό? Αγαπητέ μου Νίκο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Με αυτή την νοοτροπία η οποία μας διέπει, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και όταν βλέπω εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι εξαγγέλλεται πρόγραμμα ετησίων βιζών για 7 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και το Καστελόριζο, σε Τούρκους. Συγγνώμη δηλαδή. Φανταστείτε μία παρτίδα από δάφτους με ετήσια βίζα ανανεούμενη να πάει να κάτσει, δεν σας λέω πολύ, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, θέλουμε να αυτοκτονήσουμε? Κανείς δεν μπορεί να μας αλλάξει τη γνώμη γι' αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να πηδήξουμε από το μπαλκόνι, μπορούμε να πηδήξουμε την ταράτσα, μπορούμε να κάνουμε χαρακίρι. Μα οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να ζητάμε ευθύνες από τους ξένους. Νομίζω ότι αυτό που είπατε με τις βίζες είναι το πιο χαρακτηριστικό και για την αγορά κινήτων, εννοείται, και έχετε δίκιο. Είναι μέσα και το Καστελόριζο. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από το Παρίσι. Καλημέρα στον κύριο Μάζη. Άρα, κατά τη γνώμη του, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι μεγάλοι παίκτες ισχύως, θα πρέπει να γίνει το ανώτατο Διυπουργικό Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ή είναι αυτοχειρία? Δεν θα κάνει σόου μέσα στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και για τη μειονότητα στη Θράκη, ο Ερντογάν? Την οποία θεωρεί μέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι, ναι, βεβαίως, σωστά. Θέλω εγώ σωστά. Το ερώτημα του φίλου σας. Του φίλου μας, μάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, η απάντηση είναι μονολεκτική. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Αλλά γι' αυτό σας λέω, όλη αυτή την πολιτική την περιέλαβα στο πρώτο μέρος της απάντησης. Να σας συντριγκάρω, και σας διακόπτω εγώ. Όσοι λένε όχι... Χρειάζεται είμαι τρικαρισμένος στο δίκιο χρόνο. Το έχετε ακούσει το τελευταίο. Όσοι λένε όχι εμφορούνται από ακροδεξιές αντιλήψεις που θέλουν να αποφύγουν το διάλογο και μάλιστα μία διαδικασία να πέσει και η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή είναι η τελευταία αφήγηση. Ωραία. Αυτή ήταν πάντοτε η αφήγηση. Και ξέρετε κάτι, αυτού του είδους τις αφηγήσεις πρέπει να τις κάνουν εν υπογράφος, ούτως ώστε να μπορεί και ο δεχόμενος αυτού του είδους την κριτική να αμυνθεί συμφώνως στον νόμο. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και ύστερα, αν θέλουν επιστημονική συζήτηση, δόξα τω Θεώ έχω γράψει 25 βιβλία και 162 διεθνείς δημοσιεύσεις. Δεν συζητώ για τις ομιλίες μου, ούτε για τις εμφανίσεις μου στα μέσα. Αν θέλουν επιστημονικό διάλογο, η ιστοσελίδα μου είναι στη διάθεσή τους, η πανεπιστημιακή ιστοσελίδα, να μπουν να τις κατεβάσουν και να τις διαβάσουν. Αν θέλουν διάλογο λάσπης, βεβαίως σε αυτά δεν ενδίδουμε. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος από τους Έλληνες πατριώτες. Τώρα, κύριε Μάζη, έρχομαι στη μείζωνα κρίση με έναν τρόπο διαφορετικό μαζί σας, γιατί έχετε πάντα αυτή τη δυνατότητα και την ικανότητα. Έχω Μα τα έλεγα, κύριε Σαχίνη, από το 1994. Σας έστειλα τα άρθρα μου, ναι, όλα, ναι, για να τα διαβάσετε. Μάλιστα. Αλήθεια είναι. Ανεβάστε στην ιστοσελίδα σας, σας παρακαλώ. Ευχαρίστω. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής και δράτωμα από κάτι που έχετε εντοπίσει με ιδιαίτερη προσοχή. Ποιο είναι αυτό? Μιας και είναι, το ξέρετε, ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκε στην πατρίδα μας χρόνια, ασχέτως αν δεν γίνει τίποτα, με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ΑΟΣ. Έχετε πει ότι προφανώς η λύση, πέρα και έξω από Χαμάς, Τζιχάντ και τα λοιπά, θα έπρεπε να είναι πολιτική. Εάν μιλάμε, λέτε, για ένα ισχυρό κράτος των Παλαιστινίων, το καταλαβαίνω. Αν μιλάμε για ένα αδύναμο ή για ένα διοικητήριο που θα ελέγχεται από Τουρκία ή Κατάρ, τότε μπαίνει στην εξίσωση και η ιστορία της ΑΟΣ της Γάζας. Θέλετε λίγο αυτό γράφω. Να το εξηγήσετε. Αυτό γράφω και αυτό λέω. Διότι φανταστείτε, εάν υπάρχει ένα ισχυρό Παλαιστινιακό κράτος, ισχυρό τι εννοώ, οικονομικά ισχυρό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στα απαιτήματα των πολιτών του. Και το οποίο όμως να μην κανοναρχείται από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές απόψεις του τύπου όλοι οι Εβραίοι στη θάλασσα και κανένας Εβραίος στη γη της Παλαιστίνης. Γιατί προσέξτε, εμείς συζητάμε, όλοι οι σόφρονες δημοκρατικοί πολίτες της Ευρώπης, λέμε είμαστε υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Αυτό το λέω και το γράφω, έχοντας μάλιστα μεταφράσει το βιβλίο του Ντέρσοβιτς, του μεγάλου αυτού ακαδημαϊκού νομικού του Χάρβαρντ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
έτσι, ο οποίος είναι υπέρ της λύσεως των δύο κρατών, αν και Αμερικάνο-Εβραίος. Λοιπόν, στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Δεν έχουμε όμως ξεκαθαρίσει κάτι το οποίο ο Ντέσοβιτς το λέει στο βιβλίο του. Το βιβλίο του λέγεται The Case for Israel στα αγγλικά, η συνηγορία υπέρ του Ισραήλ στα ελληνικά, Άλαν Ντέρσοβιτς, εκδόσεις Λιμών. Να πάτε να το προμηθευτείτε για να δείτε την αλήθεια. Εκείνο όμως το οποίο λέμε εμείς οι δημοκρατικοί και σόφρονες πολίτες στη Δύση, που είμαστε συμφιλειωμένοι με τη βεσφαλιανή άποψη της υπάρξεως κράτους για τους λαούς, λέμε δύο κράτη. Πάρα πολύ ωραία. Για ρωτήστε όμως αυτές τις οργανώσεις και ρωτήστε και το Ιράν και ρωτήστε και την Τουρκία. Θέλει τους Εβραίους εκεί? Όχι. Θέλει να εξαφανιστεί και ο τελευταίος Εβραίος από τη γη του Ισραήλ, η οποία λεγόταν πριν Ιουδαία και Σαμάρια, και οι Ρωμαίοι, επειδή είχαν συνεχώς εξεγέρσεις από τον Ιουδαϊκό πληθυσμό της περιοχής στην Ιουδαία και στη Σαμάρια, ονόμασαν την περιοχή Φιλιστίν, Παλαιστίνη, για να αποσυνδέσουν την ιδιότητα του Εβραίου με τα εδάφη της περιοχής. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να πάμε δηλαδή στην αρχή της ιστορίας. Από το 70 μετά Χριστόν, την καταστροφή και του Δευτέρου Ναού, συγγνώμη, ο ναός ήταν του Σολομώντος, αν δεν απατώμε. Και εξ όσων γνωρίζω, ο Σολομών ήταν Εβραίος. Έτσι, την Ιερουσαλήμ, εξ όσων γνωρίζω, χτίσανε οι Εβραίοι. Όπως και το ναό. Από το 70 μετά Χριστόν και μετά, τους κυνηγάνε. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εξαφάνισαν 6 εκατομμύρια Εβραίους. 1 εκατομμύριο Έλληνες, να πω και να συμπληρώσω. Το ότι εμείς αδιαφορήσαμε για αυτό το 1 εκατομμύριο συμπατριωτών μας και δεν το προβάλλουμε, δεν έχουμε καν την τόλμη να ζητήσουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις και τα αναγκαστικά δάνεια, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο, έτσι. Σας προτείνω να πάρετε μερικές συνεντεύξεις από επιφανείς Έλληνες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Ένας εξ αυτών είναι και συνάδελφός σας, ο Γιώργος Χαρβαλιάς, με το βιβλίο του, το Γιαβόλ. Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο το παρουσίασα. Λοιπόν, να τους ρωτήσουμε λοιπόν αυτούς, γιατί η Ελλάδα το 1 εκατομμύριο Έλληνες που έχασε κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν το προβάλλει, δεν το κάνει ταινίες, δεν το κάνει βιβλία, δεν βασίζεται πάνω σε αυτό για να διεκδικήσει? Απλώς θα τα χαϊδεύει τα αυτιά της Γερμανίας, για να μην πω τίποτα άλλο. Εκείνο κακός. Επειδή οι Εβραίοι λοιπόν το κάνουν και το δείχνουν και το απαιτούν και το διεκδικούν και το λαμβάνουν όποτε μπορούν, τι πρέπει να κάνουμε? Να ξεχάσουμε το ολοκαύτωμα? Αυτός ο λαός δεν έχει δικαίωμα σε κράτος, δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα σε ένα κράτος που έχει ιστορικές ρίζες? Δεν το κατάλαβα. Ασφαλώς και έχει. Τρεις φορές έγιναν προσπάθειες. Αντιστοίχως θα σας ρωτήσω, δεν έχει δικαίωμα και ο Παλαιστινιακός λαός? Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ακραίες φωνές και μέσα στο Ισραήλ που λένε κανένα κράτος Παλαιστινής. Μα εδώ είναι το ζήτημα. Ότι εδώ υποτίθεται ότι ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας και ο ρόλος της Ευρώπης, αλλά περί του συντομοτέρου ανεκδότου πρόκειται αυτό, αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης είναι τι? Να στηρίξουμε τη λύση των δύο κρατών και να πείσουμε, με όποιον τρόπο θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να πείσουμε τους ακραίους και των δύο πλευρών, έτσι, να σταματήσουν να υπονομεύουν τη διαδικασία της ειρήνης. Η διαδικασία της ειρήνης στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι να λέμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως κάνει ο κύριος Ερντογάν, που έχει τα συγκεκριμένα ερίσματα μέσα στην κοινωνία του και τα καλλιεργεί η Τουρκία από το 1990, όπως γράφω και δημοσιεύω από τότε, και τότε επίσης με λέγανε υπερβολικό. Έλεγα ότι η Τουρκία εξισλαμίζεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Η Τουρκία ήταν στο βασίλειο του Κεμάλ τότε, έτσι. Λοιπόν, στο ιδεολογικό βασίλειο εννοώ του Κεμάλ. Όταν τα έλεγα λοιπόν, παιδιά, η Τουρκία εξισλαμίζεται, πάρτε το χαμπάρι. Έγραφα τη γεωγραφία του Ισλαμιστικού κινήματος στη Μέση Ανατολή, έγραφα μετά τα μυστικά Ισλαμιστικά τάγματα στη Μέση Ανατολή, ενδιαμέσως έγραφα άρθρα για τον εξισλαμισμό της Τουρκίας. Κανένας δεν έδινε σημασία. Ήρθε ο Νταβούτογλου, μας έγραψε το 2000
το βιβλίο του Turkish Strategic Derelict, το τουρκικό στρατηγικό βάθος, το οποίο έκανε δόγμα αυτού του είδους την ισλαμιστική νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κανένας από τους Έλληνες πολιτικούς δεν τη διάβασε. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Εγώ έκανα και λεπτομερή ανάλυση σε μικρότερο βιβλίο, μπας και τους προτρέψω. Το έκανα και στα αγγλικά και το έστειλα και στον Νταβούτογλου. Τον ίδιο. Αποδεικνύοντάς το ότι κάνει επιστημολογικά λάθη. Εξού και η απάντηση που ήρθε στο Ξεκούδουνο τότε, εκείνες τις μέρες που ήταν υπουργός Εξωτερικών, λέει: εγώ δεν κάνω επιστημολογικά λάθη και δεν κατάλαβε κανένα γιατί το είπε. Το είπε γιατί του έστειλα το κείμενο. Λοιπόν, ας κάτσουν λίγο να διαβάσουν. Αυτά φαινόντουσαν. Πριν 27 χρόνια έγραφα για την προσπάθεια δημιουργίας ουδετέρου νατοϊκού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου. Πείτε μου, κύριε Μάζη. Πείτε μου, κύριε Μαζί. Ετοιμάζεται τώρα να γίνει. Ναι, πείτε μου, σας παρακαλώ, σε σχέση. Γιατί εδώ αναφύονται πολλά ζητήματα, το ένα φέρνει το άλλο. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι, στη συζήτηση. Εδώ μου λέει κάποιος: εδώ δεν υπάρχει Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και Πληροφοριών στη Βουλή. Τι ψάχνουμε τώρα, λέει, για ποια χώρα μιλάμε, για την Ελλάδα, λέει. Λοιπόν, μα δίκιο έχει ο άνθρωπος. Ναι, δίκιο έχει, προφανώς. Μου λένε εδώ αυτό με την ΑΟΣ. Αν έχεις λοιπόν, λέει, ένα ισχυρό Παλαιστινιακό κράτος, λέτε εντάξει. Αν όμως έχεις. Χρειάζεται αυτό το ισχυρό Παλαιστινιακό κράτος. Χρειάζεται υποστηρικτές σοβαρούς. Πρώτον, Σαουδική Αραβία. Δεύτερον, Ιορδανία. Τρίτον, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά τα τρία κράτη, τα οποία είναι αραβικά κράτη, πλούσια κράτη, σταθερά κράτη, κράτη σόφρονα, έτσι, μπορούν να στηρίξουν αυτό το κράτος για να μην πέσει στα χέρια της Τουρκίας ως εγκύπριας δυνάμεως και να μην εκβιάζει με την ΑΟΣ της ανίσχυρης Γάζας η Τουρκία και την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο. Μάλιστα. Αυτό είχε πει ο κύριος Μάζης. Μου λέει ο φίλος ο Μιλτιάδης, σωστή ανάλυση για τη Χαμάς του κύριου Μάζη. Όμως από την άλλη, για ποια Χαμάς μιλάμε? Αυτή δεν ήθελε και ο Νετανιάχου, με την άδειά του δεν ενισχύονταν από το Κατάρ? Αυτά δεν έγραφε η Jerusalem Post ότι η στρατηγική του Νετανιάχου είναι να αποτρέψει την επιλογή των δύο κρατών, μετατρέποντας τη Χαμάς στον πιο στενό του συνεργάτη, ανοιχτά εχθρό, συγκαλυμμένα σύμμαχο. Εγώ ρωτάω, ο Νετανιάχου είναι το Ισραήλ? Όχι βέβαια, υπήρξαν και άνθρωποι επιφανείς στο Ισραήλ, όπως ο Ράμπιν, όπως η Γκόλντα Μέιερ, όπως ο Μπάρακ, όπως ο Όλμερτ. Δεν είναι ο Νετανιάχου το Ισραήλ. Άρα λέτε ότι τα άκρα και στις δύο πλευρές οδηγούν εδώ την κατάσταση και το αμέσως λογικό ερώτημα, κύριε Μάζη, μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να μπουν μεσαίοι και μεγάλοι παίκτες ισχύως σε αυτή την ιστορία που να γίνει παγκόσμια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισορροπία η οποία βασίζεται στα εξής. Πρώτον, από τη μεριά, επιτρέψτε μου με όλη την ειρωνία που μου αρέσει να χρησιμοποιώ μερικές φορές, από την κακή πλευρά της ιστορίας λοιπόν υπάρχει το Ιράν, υπάρχει η Ρωσία. Γιατί δεν αναφέρομαι στην Τουρκία? Γιατί μιλάω για σοβαρούς παίκτες. Για το Ιράν και η Ρωσία είναι σε ένα πλαίσιο διεθνούς συστήματος και διεθνών ισορροπιών σοβαροί παίκτες. Βλέπετε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τους μακρύς βραχίονές του, όπως είναι η Χεσμολά, όπως είναι η ίδια η Χαμάς, αλλά δεν εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους που έχει με ακτίνες 1500 χιλιόμετρων για να κάνει παρανάλωμα το Ισραήλ, γιατί ξέρει ότι θα λάβει στο κεφάλι μερικές πυρηνικές βόμβες από πλευράς του Ισραήλ. Και επειδή ξέρει ότι σε ένα τέτοιο πόλεμο κανείς δεν υπάρχει νικητής, γι' αυτό το λίγο κάθεται στην άκρη σοφρόνος ποιόν και βάζει τις ακτίδες του να λειτουργούν. Η Ρωσία από την άλλη μεριά επιχαίρει. Είναι λογικό. Γιατί επιχαίρει? Γιατί σου λέει διασπάτε το δυτικό μέτωπο και δεν ασχολείται πλέον κανείς με την Ουκρανία. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε για την Ουκρανία στη τηλεοράση και στο ραδιόφωνο? Μόλις χθες το Ζελένσκι που απέσυρε τον πρέσβητο από την Αθήνα και περιμένουμε να δούμε γιατί. Μόλις χθες. Α, μπράβο. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.
και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν την κίνηση που έπρεπε να κάνουν. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Έστειλαν εκεί κάτω μια αντιπροσωπευτική δύναμη από την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Σουέζ και στην Ανατολική Μεσόγειο, για να δώσουν σαφώς το μήνυμα στο Ιράν, γιατί με το Ιράν ουσιαστικά διαλέγονται αυτή τη στιγμή, ότι αν τολμήσεις να παρέμβεις ως κρατική οντότης με την κρατική στρατιωτική σου δύναμη, δεν μιλάμε για φορούς της επανάστασης κτλ., με την κρατική σου δύναμη για να εξαφανίσεις το Ισραήλ, έχεις τελειώσει κι εσύ. Ένα αυτό. Δεύτερο, οι Αμερικανοί βομβάρδισαν αυτή τη στιγμή βάσεις, έτσι, χθες και προχθές, βομβάρδισαν βάσεις τουλάχιστον 15 των φρουρών της επανάστασης στη Συρία. Να σας ρωτήσω κάτι που πέρασε απαρατήρητο. Η Συρία είναι σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, ναι ή όχι? Ωραία. Ακούσατε τη Ρωσία να βγάλει άχνα? Όχι. Που σημαίνει... Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, ότι υπάρχουν δυνατότητες και διάβλης συνεννοήσεως. Εάν θέλουμε αυτός ο πόλεμος να σταματήσει και οι όμοιροι να γυρίσουν στο σπίτια τους. Εννοείται. Λέει ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα στον κύριο Μάζη. Να θυμίσω ότι Μέγερ παρετήθηκε μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και ο Εχούντ Ολμέρ ήταν μέσα στη διαφθορά. Μπορεί να μας εξηγήσει γιατί τόσο διαφθορά στο Ισραήλ εκ μέρους ενός πολιτικού συστήματος? Ο Ολμέρ ήταν εκείνος ο οποίος παρεχώρησε και απέσυρε τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο και μπήκε η UNIFIL, υποτίθεται για να τον φυλάει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων νοτίως του ποταμού Λιτανή στο Λίβανο έγινε με έναν όρο: να μην καταλάβει την περιοχή η Χεσμολά. Μόλις έφευγε το τελευταίο τεθωρακισμένο των Ισραηλινών από τον Νότιο Λίβανο, εισέβαλε κανονικότατα και εγκαταστάθηκε στην περιοχή η Χεσμολά, η οποία τώρα πυροβολεί, και όχι μόνο τώρα, πυροβολεί με πυράβλους όλο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε και στο άλλο. Όταν μιλάμε για Ισραηλινή διαφθορά, έχουμε και δύο επισήμους του Ισραήλ, έναν πρόεδρο και έναν μάλλον και έναν πρωθυπουργό, τους οποίους τους περνάνε αυτή τη στιγμή, το μεν πρόεδρο τον κλείσαν φυλακή, τον δε πρωθυπουργό τον περνάνε αυτή τη στιγμή από ψηλό κόσκινο, και γι' αυτό τον λόγο κάνει και τις ανοησίες που κάνει. Ξέρετε, οι κατηγορίες είναι για τα ελληνικά δεδομένα αστείες. Επειδή συνομιλώ λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, μου λένε, μα η γυναίκα του δέχτηκε, λέει, 12 κούτες ροζ σαμπάνια δώρο, μα ο Νετανιάχου έκανε ένα γεύμα $100,000 σε Ευρωπαίους ηγέτες, και κάποιοι φίλοι του δημοσιογράφου φαίνεται ότι επωφελήθησαν από την πώληση κάποιων στρατιωτικών ελικοπτέρων. Εγώ αναρωτιέμαι και λέω, κύριε Σαχίνη, γιατί μιλάμε μεν στον αέρα, αλλά μιλάμε με ορθολογισμό. Έναν τέτοιον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τόσο μεγάλη διαφθορά σε εισαγωγικά, δεν μπορούν να μας τον φέρουν και εδώ. Μέχρι εκεί όμως, για τη διαφθορά, όχι για τις άλλες ακρότητες. Αν αυτό είναι διαφθορά, τότε για μας εδώ τι να μιλήσουμε, τι να πούμε. Και αν αυτή είναι διαφθορά, συγκρινωμένη με τη διαφθορά των τρομοκρατικών οργανώσεων των Παλαιστινίων, των τρομοκρατικών οργανώσεων, όχι του Παλαιστινιακού λαού, ξεκαθαρίζω, έτσι, τι μπορούμε να πούμε? Μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους κλίμακες. Το καλό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην μπαίνουμε στο κουτσομπολιό. Εκείνο που λέει η μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειάζονται δύο κράτη στην περιοχή που να αναγνωρίσει το ένα το άλλο. Τελεία. Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, μου λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης, κύριε Μάζη, γιατί δεν μιλάει κανείς για τους Κούρδους? Πρέπει να σφαγιαστούν όλοι για να πούμε έχουμε γενοκτονία? Η Τουρκία βομβαρδίζει ακόμη και σήμερα στη Συρία και στο Ιράκ. Και άλλος φίλος μου λέει, σωστά το. Ακούστε και το συμπληρωμά άλλου φίλου εδώ πέρα, του Χρήστου. Σωστά τα λέει ο κύριος Μάζης. Μπορεί να μου δώσει όμως την εξήγηση πώς το Ισραήλ συνεταιρίζεται με τους Αζέρους, όχι μόνο στα πετρέλαια, και τους Τούρκους? Από το Τσεϊχάν πήγαν τώρα, λέει, 1 εκατομμύριο βαρέλια των Αζέρων μέσω του λιμανιού της Τουρκίας στο Ισραήλ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Πώς συνεργάζονται και οι τρεις στο να εξοντώσουν τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ? Αυτή ήταν η δεύτερη που ήθελα να την προσθέσω εγώ. Με πρόλαβε ο αγαπητός φίλος. Για πέστε μου, σας παρακαλώ,
η διεθνής κοινότης ομιλεί με χρήματα του Σόρος, βέβαια, έτσι, το άρθρο βγήκε. 17,9 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν από το Σόρος σε φιλοτρομοκρατικές οργανώσεις στη Δύση που στηρίζουν τη Χαμάς για να κάνουν τις διαδηλώσεις. Έτσι, διεθνή άρθρα. Στη διάθεσή σας, σας στέλνω. Ένα αυτό. Δεύτερο, για πέστε μου λοιπόν, η διεθνής αυτή κοινότης, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι έκανε για την εκένωση του Ναγκόρνου Καραμπάχ, που διώχτηκαν 120.000 Αρμένοι από τις ιστορικές τους εστίες προχιλιετιών? Έκαναν καμιά κουβέντα? Μίλησαν για εισβολή του Αζερβαϊτζάν? Ούτε όμως για εισβολή οποιοδήποτε άλλου. Μίλησαν για το ρόλο της Τουρκίας? Όχι. Η Ρωσία, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει την Αρμενία, καλύπτεται πίσω από το γεγονός ότι το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν είναι αναγνωρισμένο κράτος, αλλά αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της για τη φύλαξη του διαδρόμου του Λατσίν. Και να ξέρετε ότι σε λίγο θα έχουμε πόλεμο και στο έδαφος της Ιδίας της Αρμενίας για να συνδεθεί ευρέως ή το Αζερβαϊτζάν με το θύλακο του Ναχιτσεβάν. Και πάλι η Ρωσία θα κάνει το κορόιδο. Από αυτά περιμένει ανταλλάγματα η Ρωσία όμως. Αυτή είναι η απάντηση. Για πέστε μου για τους Κούρδους. Με συγχωρείτε, εάν ένας άνθρωπος μαζί με 2-3 άλλους εδώ στην Ελλάδα μιλάει για τον κουρδικό πληθυσμό, είμαι εγώ. Γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω, ούτε κάνω δικαιοσύνη αλλά κάρτα. Άλλωστε η γεωπολιτική χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο ως ένα εργαλείο ανακατανομής ισχύως. Δηλαδή το βλέπει, μάλλον, όχι το χρησιμοποιεί. Το βλέπει ότι και το διεθνές δίκαιο ουσιαστικά λειτουργεί ως εργαλείο ανακατανομής ισχύως. Και όχι για να αποκαταστήσει τη διεθνή δικαιοσύνη. Διότι αν ρωτήσετε έναν δευτεροετή φοιτητή της νομικής ποια η διαφορά μεταξύ διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαιοσύνης, θα σας πει ότι είναι χαόδης. Άλλο το διεθνές δίκαιο, που είναι ένα τεχνικό κατασκεύασμα και προβλέπει κάποιες περιπτώσεις και η χρήση του, και άλλο η διεθνής δικαιοσύνη, που είναι ηθική έννοια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε à la carte, πότε υπέρ των εισβολέων, πότε κατά των εισβολέων, πότε υπέρ των μειονοτήτων, πότε κατά των μειονοτήτων, ή να χρησιμοποιούμε τις μειονότητες ως εργαλείο κάθε φορά όπως θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, το PGD-5, δηλαδή το κομμάτι των Κούρδων στη Συρία, το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι, το χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι, το χρησιμοποίησε ο Άσαντ για να κάνει τι, για να χτυπήσουν τον ISIS, και το πέτυχαν. Και αυτή τη στιγμή τους αφήνουν πάλι ακάλυπτους. Κύριε Μάζη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχετε και αναλυμένη υποχρέωση, θέλω να πάω σε ακόμη μεγαλύτερη εικόνα. Πριν 21 μήνες είχαμε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε αναβρασμό στη Μέση Ανατολή. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι κρίκη σε μια ενιαία αλυσίδα δύο μεγάλων μπλοκ, άλλοι το λένε πολυπολικό αναδυόμενο κόσμο, δεν ξέρω αν είναι έτσι, εν πάση περιπτώσει, δύο μεγάλων μπλοκ όπου πλέον οι περιφερειακές μείζονο σημασία συγκρούσεις θα αποτελούν, να το πω σχηματικά, καθημερινό μενού, ή μπορεί να πάμε σε μια γενικευμένη σύγκρουση? Η γενικευμένη σύγκρουση θα έρθει όταν καταφέρουμε, εντός εισαγωγικών και ηρωνικώς λεγόμενο, εμείς στη Δύση να αναγκάσουμε την Ανατολή να συμπήξει ένα μέτωπο ανατολικού ημισφαιρίου. Τότε δεν την γλιτώνουμε. Και αν ο Κίσιγκερ, με όλα τα κακά του και κάποια καλά, τα οποία είναι πια η πείρα του, λέει ότι όταν εγώ προσπαθούσα μαζί με τον Νίξον να χωρίσω την Κίνα από τη Ρωσία το 1972 με τον Τζουεν Λάι, στην επίσκεψη που κάναμε στο Πεκίνο, εσείς, λέει, αυτή τη στιγμή τι κάνετε? Ρίχνετε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Δεν θέλω να αναφερθώ στο Μερσάιμερ, ο οποίος είναι ο γκουρού των διεθνών σχέσεων εν ζωή, έτσι, μετά τον Waltz, τον Γκένεθ Waltz, ο οποίος απεβίωσε. Μεγάλη αυτή η δύο δάσκαλοι. Αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο της πρακτικής πολιτικής, ο οποίος είναι και διδάκτορ βεβαίως. Λοιπόν, και έναν άνθρωπο ο οποίος, εάν μη τι άλλο, θεωρείται
αρκετά πονηρός για να καταλαβαίνει τις ισορροπίες ισχύως. Ούτε ηθικός, ούτε τίποτα, δεν θα πει ηθική. Υπάρχει η ηθική του Μαρκισίου Ντεσάντ και η ηθική της Ιωάννας της Λορέντς. Και οι δύο ηθικές είναι. Σύστημα αξιών είναι η ηθική. Αυτά λοιπόν να μην τα σκεφτόμαστε. Να σκεφτόμαστε αυτό που κοιτάμε όταν κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση. Ψυχρή και αποστηρωμένη. Όταν λοιπόν καταφέρουμε να ρίξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και να φτιάξουμε ένα σύμπυγμα το οποίο θα περιέχει Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Βόρεια Κορέα και όλους τους υπολείπους ανισορρόπους του Ανατολικού ημισφαιρίου, τότε, μπράβο μας, συγχαρητήριά μας, πήραμε το φτιάρι και αρχίζουμε να σκάβουμε το λάκκο μας. Μία υποσημείωση με βάση το ρόλο που παίζουν αυτή τη στιγμή ψυχρά κοινικά Κύπρος και Ελλάδα σε αυτή την ιστορία, λέει εδώ ο φίλος ο μελέτης. Δεν θα έπρεπε, κύριε Μάζη, και αφού συζητάμε και για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο, ελληνική πρόταση, δεν θα έπρεπε εδώ και τώρα να οριοθετήσουμε με την Κύπρο ΑΟΣ? Α, καλά μελέτη, εντάξει. Αλλά εντάξει, ελάτε κύριε Μάζη, ελάτε. Όχι, γελάω. Όχι γιατί δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος. Και εγώ γι' αυτό γελάω, όχι γιατί δεν έχει δίκιο. Απόλυτα δίκιο έχει. Αλλά σε ποιους θα λέει? Σε μένα και σε εσάς? Εμείς συμφωνούμε. Αλλού να τα πει. Και υπάρχει ένας τρόπος για να τα πει, ψήφος. Θα κλείσω με τον Νίκο από την Αθήνα. Κύριε Μάζη, θέλω να προσέξετε λίγο, λέει, το σκεπτικό μου. Πάντα τα προσέχει. Το τρίτο μνημόνιο υπογράφτηκε παρόλο που όλοι γνωρίζαμε πως ήταν το ίδιο τοξικό με τα προηγούμενα δύο και θα βύθιζε την Ελλάδα ακόμη περισσότερο στη χρεοκοπή, αποδείχτηκε με τα 250 δις χρέος σήμερα. Παραπάνω είναι. Υπογράφτηκε όμως με τη δικαιολογία πως δεν θα αντέχαμε τις συνέπειες μιας εναλλακτικής οδού. Εγώ έχω την αίσθηση πως κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση με τις σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιες είναι οι συνέπειες που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία? Πρώτα απ' όλα, καλά κάνατε και κάνατε την παρατήρηση, όχι παραπάνω είναι. Είναι γύρω στα 350-360 δισεκατομμύρια είναι η υπόθεση αυτή. Αλλά θυμάστε ότι μπήκαμε σε αυτά τα μνημόνια από το Καστελόριζο, το αείμνηστο Καστελόριζο, συγγνώμη για το αείμνηστο, αλλά θα ήθελα να είμαι αείμνηστο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή την εξαγγελία. Από το Καστελόριζο λοιπόν και μετά βγήκανε και κατηγόρησαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους λέγοντας ότι τα εργαλεία υπολογισμού, λέει, του ελληνικού χρέους ήταν, λέει, λανθασμένα και υπερβολικά. Οι δείκτες, λέει, δεν ήταν ορθοί. Η Ελλάδα υπέφερε αδίκως και επευλήθη σε ένα τεράστιο οικονομικό βάρος ενώ δεν θα έπρεπε να το υποστεί. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία κέρδιζε τα πρώτα τρία χρόνια, κέρδιζε 80 δισεκατομμύρια δολάρια από τους τόκους, τα οποία μετά ήρθαν οι Αμερικανοί και τις είπανε κάντα όπλα για να εξοπλιστείς και εσύ, παραβαίνοντας τις συνθήκες και τις συμφωνίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ήξεραν ότι αυτό το κομμάτι, αυτό το ποσό που πήρε η Γερμανία από την τοκογλυφία της θα τα εισφράξουν πάλι οι Αμερικανοί, λόγω του ότι θα είναι αναγκασμένοι ως νοτροϊκοί να αγοράσουν αμερικανικά όπλα. Ή μήπως δεν μας βόλευε τότε το δίθεν dignity το οποίο ο κύριος Ομπάμα προκάλεσε με την ανατροπή του Προέδρου Μουμπάρακ και την δημιουργία από εκεί και ύστερα, καταρχάς στη Συρία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, όλων αυτών των τεραστίων μεταναστευτικών κυμάτων, τα οποία ήρθαν και τα κάλυψαν με τη ζήτησή τους, αλλά επιλεκτικά οι Γερμανοί, ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων, ο οποίος είπε, λέει, θέλω Σύρους με συγκεκριμένες, λέει, ιδιότητες, να είναι μηχανικοί, να είναι χημικοί, να είναι οικογενειάρχες, να είναι μαθηματικοί, να είναι πληροφορικοί, να είναι ξεργωτοί. Και αφού πήρε όσους ήθελε, μετά μεταχειρίστηκε την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα και την Κύπρο ως κουμπιδόνται νεκέδες ανθρωπίνων ψυχών. Άρα, μα όλα αυτά δεν πρέπει να τα δούμε. Άρα υπάρχει κάτι που θα μας κοστίσει εάν τεινάξουμε το σχήμα κάτσε στο τραπέζι συνεχώς? Όχι, δεν υπάρχει κάτι, ίσα ίσα. Τότε θα μας λάβουν υπόψη σοβαρά, γιατί όπως λάβαν σοβαρά τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν το Μάρτιο του 87 έκανε αυτό που έκανε, το γνωρίζουμε όλοι,
περιβόητες τρεις μέρες του Μάρτη του βιβλίου του Μπαρμπαγιάννη του Καψί του Μακαρίτη. Έτσι. Και βεβαίως εκεί αντελήφθησαν οι Αμερικανοί πρωτίστως, δευτερευόντως οι Τούρκοι, ότι ξέρεις η Ελλάδα είναι ικανή να τεινάξει στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γιατί ο Ανδρέας ήταν απρόβλεπτος, αυτός ήταν ο τίτλος που τον συνόδευε. Έτσι. Αμέσως μαζεύτηκαν. Εγώ δεν λέω να φτάσουμε σε αυτή την άκρη. Όχι. Λέω πολύ απλά. Κύριοι, είμαστε υποχρεωμένοι ως Έλληνες πολιτικοί απέναντι στο Σύνταγμα μας να υπερασπίσουμε. Απέναντι στο Σύνταγμα. Δεν μιλάω καν για πατριωτισμούς. Δώσαμε όρκο να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αυτού του τόπου. Γι' αυτό ορκιστήκαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό θα κάνουμε. Το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το άρθρο 2 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο. Όλα αυτά τι τα κάναμε. Τα εξαφανίσαμε σε μια νύχτα, διαγράψαμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου, διαγράψαμε τις ασκήσεις Νικηφόρος στο Ξώτης, ούτε επί χάρτου δεν γίνονται. Και τώρα συζητάμε τι. Δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν αντέχω πια. Σε λίγο θα σταματήσω να βγαίνω και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες και σε οτιδήποτε, δεν έχει νόημα πια. Τελευταίες φορές είναι αυτές που βγαίνω, ειλικρινά. Σας το λέω και σας το εξαγγέλω και από την εκπομπή σας. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει ότι αν ο ελληνισμός της Κύπρου με τον ελληνισμό της Ελλάδας συνδεθούν πραγματικά σε επίπεδα άμυνας ασφαλείας, με ένα δρόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου, από εκεί και ύστερα ο ελληνισμός της Μεσογείου γίνεται απόλυτα σεβαστός. Εάν η Κύπρος υποβάλει και αυτή ένα αίτημα για ένταξή της στο ΝΑΤΟ και ας το αρνηθούν οι Τούρκοι, δεν πειράζει. Είδατε τώρα με τι παίζει η Τουρκία. Παίζει λέγοντας ότι κοιτάξτε, λέει, εγώ σας υποσχέθηκα εκεί που ήρθα στο Βίλνιος ότι θα το φέρω το θέμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ωραία, το έφερα. Κανονιστείτε όμως και εσείς τώρα, μην με ζορίζετε. Γιατί την τουρκική εθνοσυνέλευση, δημοκρατία έχω εγώ εδώ, τζάνεμα. Δεν μπορώ εγώ να κανονίζω. Άντε και να κανονίσω τους βουλευτές μου. Και πού ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Μπαχτσελή, θα το δεχτεί. Και... λέω λοιπόν. Δηλαδή προσέξτε πόσο μας δουλεύει και δουλευόμαστε θελουσίως. Και λέω εγώ τώρα, ρίξε και εσύ, Κυπριακή Δημοκρατία, μια αίτηση εισοχή στο ΝΑΤΟ. Που σε αυτές τις πολύ κρίσιμες για τον ΝΑΤΟ καταστάσεις, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στο μέτωπο του Καυκάσου και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Και ας την Τουρκία να σου πει όχι. Κύριε Μάζη, θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου του Νικόλα. Λέει, με όσα περιγράφει ο κύριος Μάζης, να υποθέσω ότι αυτό που ο ίδιος επιθυμεί είναι η απόλυτη ηγεμονία του ενός και συγκεκριμένα της Δύσης και πιο συγκεκριμένα της Αμερικής, ή ένας κόσμος με πολλά σημεία ισχύος θα είναι τελικά πιο ισορροπημένος? Όχι, εγώ επιθυμώ την ισορροπία. Αλλά βλέπω αυτή την ισορροπία να κλονίζεται. Και τη βλέπω να κλονίζεται πρωτίστως εις βάρος του ελληνισμού της Μεσογείου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Γιατί άλλοτε θα βγει άνθρωπος και θα μου πει κοίταξε να δεις εσύ υποστηρίζεις τη Ρωσία, τώρα θα βγει άλλος ο οποίος θα μου πει εσύ πολύ υποστηρίζεις την Αμερική. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Υποστηρίζω τη χώρα μου. Είμαι Έλληνας μακράν κομμάτων και με ελληνική συνείδηση και ελληνική ταυτότητα τελεία. Πότε θα μάθουμε να σκεφτόμαστε έτσι? Μπορώ να συνεργαστώ με οποιονδήποτε αρκεί να προωθηθούν σε βάθος χρόνου και σταθερά τα δικά μου εθνικά συμφέροντα. Έτσι κάνουν όλοι. Αυτή είναι η θεωρία των διεθνών σχέσεων, η θεωρία της γεωπολιτικής. Τι μας είπε ο μέγας αυτός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Μεγάλης Βρετανίας? Στις διεθνείς σχέσεις, λέει, δεν υπάρχουν ούτε διαρκείς εχθροί, ούτε διαρκείς φίλοι. Υπάρχουν μόνο διαρκείς συμφέροντα. Τελεία. Ούτε θα μάθουμε να υπηρετούμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, επιτέλους. Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την επικοινωνία και ελπίζω να μην είναι από τις τελευταίες, να μην το εννοεί. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μάζη, να είστε καλά.